Οδυσσέα, τι είναι αυτά που λες. Μην είσαι επιπόλαιος. Αυτό έχεις πάθει ήδη 2-3 φορές. Πρέπει να πας στον οφθαλμίατρο. Δηλαδή, εγώ πρέπει να στα λέω, μικρό παιδάκι είσαι. Θα πάω. Απλά με έχει μπερδέψει που αυτή η θολούρα έρχεται και φεύγει ξαφνικά. Τι εννοείς θολούρα, δεν βλέπεις τα γράμματα ή τα χρώματα. Γενικά, θολώνουν τα πάντα. Είναι μια παράξενη αίσθηση. Νιώθω σαν να βλέπω πολλά είδωλα μαζί. Παράξενη κατάσταση. Α, τώρα είμαι μια χαρά. Πολύ περίεργο είναι. Μόνο ο οφθαλμίατρος μπορεί να σου πει τι είναι. Να πας τώρα, που είσαι εδώ, Αθήνα. Εντάξει, δεν ξέρω αν προλαβαίνω. Γεια σας. Στρίμωξα το ραντεβού για να γυρίσω και να έρθω να σας δω. Καλά έκανες. Πεινάς? Όχι ακόμα. Μα τι έχετε, διέκοψα κάποια συζήτηση? Εδώ, ο Οδυσσέας. Θολώνει η όρασή του και το έχει πάθει ήδη 5-6 φορές. Εντάξει, κόψε κάτι. Τρεις φορές το έχω πάθει. Και πάλι, δεν έχει πάει οφθαλμίατρο. Κακός. Δεν παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Μπορεί να είναι κάτι σοβαρό, μπορεί και να μην είναι. Όπως και να έχει, πρέπει να το δεις. Έχεις οφθαλμίατρο? Έχω, ναι, και είναι και καλός. Ωραία, πότε πήγες τελευταία φορά? Πάνε τώρα 2 χρόνια. Μπράβο, συγχαρητήρια, Οδυσσέα. Και είσαι και ζωγράφος. Μην το μιλήσεις, σε παρακαλώ. Οδυσσέα, κανόνισε το. Εντάξει, παιδιά, ναι, αρκετά το κουράσαμε. Είμαι σίγουρος ότι πρόκειται για κάτι πάρα πολύ απλό. Λοιπόν, Βικτωρία, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, ό,τι θέλεις. Έχω ένα σημαντικό ραντεβού. Πρέπει να συζητήσω ένα πολύ σοβαρό θέμα και δεν θέλω να τρέχω σε καφετέριες. Σε πειράζει να το κάνω εδώ στο σπίτι σου? Μα εννοείται, το ρωτάς, κανένα πρόβλημα. Σπίτι του αδελφού σου είσαι. Ευχαριστώ. Είναι αυτός που πούλησε τον πίνακα, αυτός που μου είπες? Ναι. Τις πήρε ο ύπνος νηστικές. Όπου να είναι θα ξυπνήσουν. Δεν κοιμήθηκαν καλά το βράδυ. Γιατί, μήπως είναι άρρωστες? Μια χαρά είναι. Νομίζω δηλαδή. Εντάξει, θα δουν τάκια τους είναι πάλι. Έχεις δίκιο. Θα ρωτήσω τον παιδίατρο. Εσύ πώς το περνάς? Εντάξει, δεν ήρθα και για διασκέδαση. Το κλίμα είναι βαρύ. Ο καθένας χωριστά και όλοι μαζί έχουμε στην μπούκα τον πατέρα μου. Με το δίκιο σας, αλλά κάπου το λυπάμαι κι αυτόν. Όλοι εναντίον ενός είναι κάπως. Εγώ δεν το λυπάμαι. Δεν μας σκέφτηκε καθόλου όταν έκανε τις λαμογές του. Λες και δεν θα είχε αντίκτυπο στις ζωές μας. Σε αυτό έχεις δίκιο. Θα μείνεις πολύ? Λέω αύριο να έρθω. Δεν μ' αρέσει που σ' άφησα εκεί μόνη σου με τα μωρά. Μην μένεις κλεισμένη μέσα, να βγαίνεις και καμιά βόλτα, εντάξει? Και να μην ήθελα, έχω τον Στέφανο που μου είχε γίνει στενός κορσές. Τη μια για φαγητό, την άλλη για καφέ. Είναι πολύ πιεστικός. Αν σε ενοχλεί, να το κόψεις, μην καταπιέζεσαι. Δεν ξέρω πώς να τον αποφύγω. Είναι μόνος του εδώ και όλο παρέα θέλει. Δεν πιστεύω να σου την πέφτει. Όχι, αγάπη μου, γιατί να μου την πέσει? Για να μου την πέσει, πρέπει να του δώσω το πράσινο φως. Πες μου τι ζηλεύεις. Θα μπορούσα χαλαρά, αλλά σε πιστεύομαι. Και πολύ καλά κάνεις. Δεν έχω μάτια για άλλο. Αχ, τρελαίνομαι όταν μου το λες αυτό. Μην έτσι μέχρι να έρθω. Εντάξει, αγάπη μου. Ναι, μωρό μου. Σε κλείνω να ετοιμάσω τα γάλατα για να είμαι έτοιμο πόλεμη μόλις ξυπνήσω. Να μου τις φιλήσεις. Σ' αγαπάω. Κατάλαβες τώρα τι έγινε? Τραβιόμαστε εμείς στις αστυνομίες για τον κύριο και σκαλίζουν οι ξένοι τα οικογενειακά μας. Γιατί του το χρωστάμε? Πάει, πέρασε τώρα. Άστο. Δεν ξέρω, Οδυσσέα μου, αν πέρασε, δεν ξέρω. Κάθε μέρα μας ξημερώνει και κάτι άλλο. Εμένα μου κάνει εντύπωση που δεν με κάλεσαν μια κατάθεση. Πώς γίνεται αυτό? Ξέρω ότι ζεις στην Κέρκυρα και δεν έχεις καμία σχέση. Ναι. Στην Τζουλία να μίλησες? Ναι. Και δεν ήξερα πώς να τα μπαλώσω. Αυτό το παιδί είναι δια όλου κάλτσα. Με κοίταζε με ένα βλέμμα, σαν να μου λέγε παραμύθια, μου λες. Τέλος πάντων, δεν είναι το βασικό μου πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Ναι, ξέρω. Ανησυχείς για τον αντίκτυπο που θα έχει στον Μιχαήλ αυτή η ιστορία. Βέβαια, πρωτίστως για την καριέρα του και μετά για όλους μας. Μας χαντάκωσε ο πατέρας σου. Προσπάθησε καθόλου να επικοινωνήσει μαζί σου? Όχι. Αλλά και να επικοινωνήσει, δεν ξέρω τι στάση να κρατήσω. Έχω ξενερώσει πολύ. Το ήξερα. Βέβαια, δεν σου κρύβω, μαμά, ότι μετά από αυτό που έμαθα με τον Μιχαήλ, μ' αλάκωσα λίγο. Ναι,
Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά μην τα μπερδεύεις. Εδώ μιλάμε για παράνομη δραστηριότητα του πατέρα σου. Δηλαδή, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ναι, εντάξει. Όμως μέσα μου μπερδεύονται όλα. Γιατί από τη μία, ναι, όλο αυτό με τα αναβολικά με έχει ξενερώσει πολύ. Από την άλλη, όμως, δεν μπορώ να ξεχάσω ότι θυσιάστηκε για το γιο του. Παράτησε τη δουλειά του, τη ζωή του, όλα. Μπαίνουν και τα δύο στη ζυγαριά, μαμά. Να. Πάντα του είχες αδυναμία. Φέρσου πώς νιώθεις. Δεν θέλω να σε επηρεάσω. Εγώ όμως δεν θέλω να τον βλέπω στα μάτια μου. Ξέρω, ξέρω. Όχι, αλήθεια το λέω. Αγάπη μου. Έλα, αγάπη μου. Πήρα να σου πω καληνύχτα. Με πρόλαβες. Ετοιμαζόμουν να σε πάρω. Τι κάνουν οι κόρες μου? Είναι παραδόξως ήσυχες. Καταλαβαίνω ότι τις λείπει ο μπαμπάς τους και δεν τις παίρνουν να κάνουν νάζια. Έλα, θέλω να τις δω λίγο. Καλά. Μα μεγαλώσανε ή μου φαίνεται? Ναι. Όταν έρθεις, φέρει και τσάντες για το σχολείο. Πολύ χάζω μπαμπάς, ε. Στα όρια του γελίου. Όχι ακόμα, αλλά σκοπεύεις να το τερματίσεις. Το έχω δει το έργο. Ξαναμίλησες με τον Μάρκο? Όχι, και δεν ξέρω τι θα κάνω. Εντάξει, σ' ακούω αρκετά πιο μαλακωμένο. Ναι, είμαι. Προφανώς τον μπλέξανε και δεν ήξερε πώς να ξεμπλέξει. Έξαμε να πιαστείς τα γρανάζια της μαφίας. Έλα τώρα. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Αγάπη μου, σε παρακαλώ, είναι ένα εντελώς δικό μου θέμα. Κάνε μου τη χάρη και μην απ' έξω. Okay, αγάπη μου, δεν θα σου ξαναμιλήσω ποτέ γι' αυτό. Εσύ ξέρεις. Κανένα άλλο νέο? Ναι. Θα κλείσω αύριο ραντεβού με τον Ελευθεριάδη να δω τι έπαιξε με τον Πίνακα και πώς έφτασε να τον πουλήσει στην καλερί. Πού θα συναντηθείτε? Ρώτησα τη Βικτόρια και θα τον φέρω εδώ στο σπίτι να κουβεντιάσουμε με ησυχία. Ναι, καλύτερα στο δικό σου γήπεδο. Λοιπόν, πάω πριν ξυπνήσουν για τα καλά. Εντάξει. Καληνύχτα, αγάπη μου. Καληνύχτα, μωρό μου. Σ' αγαπάω. Κι εγώ. Από ό,τι είδα στα site, η υπόθεση του μπαμπά πέρασε λίγο σε δεύτερη μοίρα, ε. Ναι. Εκτός από το κανάλι του Αρώνη. Αυτό θα συνεχίσει να με σταυρώνει. Αυτό από μόνο του δεν μπορεί να σου κάνει μεγάλη ζημιά. Μην το λες. Στην πολιτική μετράνε τα πάντα. Καλά, δεν το λέω. Εξάλλου ο τομέας μου είναι τα ναυτιλιακά, όχι πολιτική. Οδυσσέα μου, θα τα πούμε αργότερα. Θα πάω σε ένα ραντεβού στο γραφείο. Πολικές θερμοκρασίες διακρίνω ανάμεσά σας ή κάνω λάθος? Ναι. Κάναμε πάλι μια κουβέντα χτες για τον Τζόναθαν. Της είπα ότι δεν μου αρέσει να συνεργάζεται με έναν πρώην της. Μάλιστα. Και τη ζήτησες να τον διώξει, φαντάζομαι. Ναι. Και αντέδρασε έντονα. Τσακωθήκαμε. Ναι, δεν υποψιάζομαι. Δεν είμαι σίγουρος αν έκανε σωστή κίνηση. Σωστή ή λάθος, αυτό μου βγήκε και αυτό έκανα. Κοίτα, πρέπει να πάω για κατάθεση στη Γαδά. Θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Τα λέμε. Γεια. Κύριε Ελευθεριάδη, Οδυσσέας Καλλιέργης. Ναι, κύριε Καλλιέργη, σας ακούω. Βρίσκομαι στην Αθήνα, στο σπίτι του αδελφού μου. Θα μπορούσαμε να βρεθούμε εδώ? Πολύ ευχαρίστως. Τι ώρα? Ναι, μπορώ. Στείλτε μου τη διεύθυνση. Κύριε Ελευθεριάδη, γεια σας. Χάρηκα. Εντάξει, το βρήκατε εύκολα? Ναι, ας είναι καλά τα GPS, σωτήρια εφεύρεση. Ναι. Να σας προσφέρω καφέ, χυμό. Καφέ, ευχαριστώ. Ωραία. Ομολογώ ότι είμαι πολύ περίεργος με την επιμονή σας να συναντηθούμε. Όπως σας είπα, εγώ δεν έχω καμία σχέση με την τέχνη. Μάλιστα. Βρήκατε τον πίνακά μου στο σπίτι του παππού σας και αντί να τον πετάξετε, τον δώσατε στην καλερί, σωστά?
Ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο που δεν μπορώ να καταλάβω τι παραπάνω θα πούμε από κοντά. Ότι είναι πλαστός. Πλαστός. Μάλιστα. Αυτός ο πίνακας έχει την υπογραφή μου, όμως δεν είναι δικός μου. Δεν τον ζωγράφισα ποτέ. Δεν είναι δυνατόν. Και ποιος ξέρει από πού τον αγόρασε ο παππούς μου. Τώρα. Θα κινηθώ νομικά. Γι' αυτό ήθελα να τα πούμε από κοντά, γιατί σίγουρα θα πάρει και εσάς η μπάλα. Εμένα. Από πού και ως πού. Κύριε Ελευθεριάδη, αν μου κρύβετε κάτι, αν αυτός ο πίνακας έφτασε στα χέρια σας μέσω τρίτου προσώπου, καλό θα ήταν να μου υποδείξετε αυτόν τον ζωγράφο. Σας τορκίζομαι ότι τον βρήκα στο σπίτι του παππού. Όχι και να μπλέξω χωρίς λόγο. Μάλιστα. Ωραία, θα είμαστε σε επικοινωνία, λοιπόν.